Ξέρω. Λες το... στο τέτοιο, στο... στο που κάνω. Χάσαμε.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από το ανοιχτό γήπεδο του Σταδίου Λεχενών. Θα παρακολουθήσουμε σήμερα έναν ακόμα αγώνα που θα δώσει το παιδικό τμήμα μπάσκετ της ΑΕΛ. Μιας ομάδας που έχει αφήσει πάρα πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα. Έχει κάνει μια πορεία φοβερή, αίτητη μέχρι τώρα, σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει. Σήμερα είναι ένα ντέρμπι, θα λέγαμε. Αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κανένα παιχνίδι δεν είναι ντέρμπι για την ΑΕΛ. Τέλος πάντων, για τους τύπους είναι ντέρμπι το παιχνίδι. Η αντίπαλη ομάδα είναι το παιδικό τμήμα του πύργου. Είναι και αυτή μια καλή ομάδα, διεκδικεί και αυτή την πρόκριση. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει τύχει στο σημερινό παιχνίδι εναντίον του παιδικού της ΑΕΛ. Ο καιρός είναι καλός, δεν φυσάει πάρα πολύ. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι, αντάξιο και των δύο ομάδων. Και ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσουμε άλλη μία νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Συνθέσεις των ομάδων είναι η εξής. Για τον πύργο, Μοσκοβός Θεόδωρος, νούμερο 4. Φωτιάδης Θεόδωρος, νούμερο 5. Μπελόκας Χρήστος, νούμερο 6. Μιλωνόπουλος Αλέξης, νούμερο 7. Καρατζάς Διονύσος, νούμερο 8. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, νούμερο 9. Διαμαντάτος Νίκος, νούμερο 11. Παπαζαφύρης Προκόπης, νούμερο 12. Κάρταρης Αντώνης, νούμερο 13. Και νούμερο 15, Γαλάνης Χρήστος. Για τα Λεχενά, αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι σύνθεση χωρίς τα νούμερα είναι Χρήστος Κράγκαρης, Δημητρόπουλος Νίκος, Κουλούρης Πέτρος, Μακάριος, δύο λεφτά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα το λύσουμε αμέσως. Προπονητής είναι ο Αντρέας Δαμιανός, βέβαια αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει ο Ιακωβάκης στον πάγκο, ο Νικολουτσόπουλος, ο Χριστόπουλος, ο Νίκος και ο Στίβας. Αυτή είναι η αναπληρωματική και ξεχάσαμε επίσης από τη βασική πεντάδα να πούμε ότι παίζει και το 12 της ΑΕΛ. Ο Πετρόπουλος, ναι. Άρχισε το παιχνίδι, στο rebound την μπάλα βγήκε απ' έξω, είναι για την ΑΕΛ. Κατεβάζει ο Μακάριος την μπάλα, μοιράζει στον Νίκο τον Κουλούρη, στον Πέτρο τον Κουλούρη, με συγχωρείτε. Πετρόπουλος. Μακάριος, Κουλούρης επιχειρεί να σουτάρει και είναι εύστοχος. 2-0 λοιπόν για την ΑΕΛ. Την μπάλα τώρα την έχει ο Πύργος με το νούμερο 9 που είναι ο Παρασκευόπουλος Παναγιώτης. Η μπάλα είναι η δικιά μας νομίζω, μπρος πίσω, σωστά ο διαιτητής φύριξε. Για την ΑΕΛ έκανε λάθος εκεί το playmaker του Πύργου, Δημητρόπουλος Μακάριος. Κουλούρης, Μακάριος, Δημητρόπουλος, Κράγκαρης, Κουλούρης, ξανά επιχειρεί ο Κουλούρης να σουτάρει, νάστοχος αυτή τη φορά, παίρνει rebound του Παπαζαφύρης ο Προκόπης και κατεβάζει την μπάλα ο Παρασκευόπουλος. Επιχειρεί να διεισδύσει, κλείνεται όμως, γυρίζει την μπάλα στον Παπαζαφύρη, κόβει όμως ο Χρήστος ο Κράγκαρης, επιχειρεί lay up, άσχημα έφτασε στο καλάθι. Ήταν μια καλή ευκαιρία να προηγηθεί η ΑΕΛ στο σκορ. Την μπάλα ο Πύργος τώρα με τον Κάταρη τον Αντώνη επιχειρεί να σουτάρει, είναι άστοχος. Rebound όμως πολύ ωραία ο Διαμαντάτος ο Νίκος, το νούμερο 11 δυνατά και κερδίζει φάουλ.
παρατηρούμε μια νευρικότητα στην αρχή του παιχνιδιού, η οποία πιστεύουμε ότι με το πέρασμα του χρόνου θα εξαλειφθεί τελείως. Δύο βολές λοιπόν για το 11, άστοχη η πρώτη βολή, για να δούμε η δεύτερη. Μέσα η δεύτερη, 2-1 το σκορ. Την μπάλα κατεβάζει ο Μακάριος. Ο Πύργος παίζει ζώνη, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σπάσουμε αυτή τη ζώνη. Κράγκαρης, Δημητρόπουλος. Νομίζω ότι η ομάδα ακολουθεί σωστές εντολές. Γυρίζει την μπάλα, ο Μακάριος σουτάρει τώρα. Ένα πολύ καλό σουτ, δυστυχώς δεν μπήκε η μπάλα. Ήταν άστοχος ο Μακάριος. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη ζώνη του Πύργου θα τη σπάσουμε μόνο στον ευνηδιασμό. Τώρα το 11. Επιχειρεί από καλή θέση να σουτάρει, ήταν άστοχος όμως. Κατεβαίνουμε, Κράγκαρης στην μπάλα. Μακάριος, Κράγκαρης, Μακάριος, Κουλούρης. Μία άσχημη πάσα του Κουλούρη. Έχει σαν αποτέλεσμα να χάσουμε την μπάλα. Πιέζουμε λίγο στην αρχή για την πρώτη πάσα όμως. Δεν έχει αποτέλεσμα. Κόβει ο Μακάριος τον ευνηδιασμό του Πύργου και σε οργανωμένη άμυνα τώρα ο Πύργος με τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος επιχειρεί μια δύσκολη πάσα. Το 11 ξανακερδίζει το rebound. Είναι δυνατό αυτό το 11 στα rebound. Μας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα κέρδισε πάλι το rebound και πήρε και φάουλ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πύργος παίζει μια ζώνη η οποία θα μπορέσουμε να τη σπάσουμε μόνο με γρήγορες αλλαγές της μπάλας στους περιφερειακούς και ίσως κάποιες διεισδύσεις. Εξάλλου αυτό άκουσα προηγουμένως από τον coach των Λεγενών, τον κύριο Δαμιανό. Το 11 είναι άστοχο ευτυχώς. Παίρνει το rebound ο Κράγκαρης και γίνεται ένα φάουλ στη διεκδίκηση από το γκάρδαρι τον Αντώνη. Μακάριος για τα Λεχενά, playmaker. Μακάριος, Κράγκαρης, Κουλούρης βγαίνει από μια κομπίνα, πάει να δώσει την μπάλα στο Δημητρόπουλο, αλλά γίνονται βήματα. Ακούμε και κάποιες εκδηλώσεις της εξέδρας, αντιαθλητικές, αλλά ωστόσο χρειάζονται σε παιχνίδια δύσκολα. Παίρνει το rebound τώρα ο Μακάριος, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Κράγκαρης, Δημητρόπουλος με πλάτη στο καλάθι, γυρίζει, είναι δυνατός, χάνει όμως το καλάθι. Δημητρόπουλος είναι ένας παίκτης που έχει προσφέρει, θα λέγαμε, πάρα πολλά σε αυτή την ομάδα της ΑΕΛ. Έχει κερδίσει παιχνίδια με τη δύναμή του, ίσως όχι τόσο τεχνίτης, αλλά με ψυχή και καρδιά. Μακάριος τώρα την μπάλα, Κουλούρης, ένας κλασικός τέρ, δίνει την μπάλα στον Πετρόπουλο. Μακάριος, Κράγκαρης, ένας πολύ γλυκός παίκτης, επιχειρεί να σουτάρει, είναι άστοχος, έχει νευρικότητα έλα, αυτό είναι σίγουρο. Ενώ ξεμαρκάρονται δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν στο καλάθι. Το 15 πολύ δυνατά κάνει τον πάσιμο. Και βλέπουμε κάποιο εκνευρισμό, αδικαιολόγητο κατά τη γνώμη μας θα λέγαμε. Δεν νομίζω ότι κάποιος το έκανε σκεμμένο φάουλ. Η μπάλα είναι τώρα στον γκάρδαρι τον Αντώνη. Χάνεται όμως. Διεκδικείται από τον Παρασκευόπλο. Την παίρνουμε και με. Μετά από πάσα του Κουλούρη ο Δημητρόπουλος βάζει καλάθι. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το σκορ 4-1 με κάθε επιφύλαξη. Η πολύ καλή άμυνα που παίζει έλα αυτή τη στιγμή της ξαναδίνει την μπάλα. Στην επίθεση έχουμε κάποια προβλήματα όμως. Μακάριος κατεβάζει, σπρώχνει την μπάλα γρήγορα. Μία assist πολύ ωραία για το για τον Πετρόπουλο. Μια πολύ ωραία assist. Του δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει δύο βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη, ο Χρήστος Ράγκαρης διεκδικεί το rebound, δεν το κερδίζει όμως. Πολύ ωραία ο Δημητρόπουλος, κλέβει την μπάλα, είναι ένας έξιμος παίκτης, το είπαμε και προηγουμένως αυτό, έχει δύναμη. Και να τώρα που φαίνεται η βοήθειά του. Επιχειρεί μπάσιμο ο Παπαζαφύρης, πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Μειώνει το σκορ για την ομάδα του, Μακάριος.
Δημητρόπουλος, Μακάριος, Κουλούρης, Δημητρόπουλος, Μακάριος. Νομίζω ότι πρέπει να περάσει και λίγο η μπάλα μέσα. Πολύ ωραία, αυτό ακριβώς γίνεται τώρα. Γυρνάει ο Πετρόπουλος. Ο Δημητρόπουλος πάλι με φοβερή δύναμη κερδίζει ένα rebound και δίνει τη δυνατότητα στον εαυτό του και στην ομάδα του για βολές. Νομίζω ότι η ΑΕΛ και να έχανε αυτό το παιχνίδι σήμερα σίγουρα δεν θα είχε πρόβλημα για να περάσει την τελική φάση, αλλά νομίζω ο στόχος του προπονητή και όλων αυτών των παιδιών είναι να τερματίσουν αίτητοι για να πάνε στην Πάτρα, θα λέγαμε, με κάποιο άλλο αέρα εκ των πραγμάτων δυνατή. Όπως και να το κάνουμε, μετράει μια πορεία αίτητη. Ας γυρίσουμε στο παιχνίδι. Μακάριος κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα, σπρώχνει την ομάδα και επιχειρεί ένα σουτ. Καλό το σουτ, άστοχος όμως. Ο Πύργος βγάζει με το 9 μια πολύ ωραία μπαλιά στο 11, το οποίο επιχειρεί μπάσιμο, κάπως άτσαλο θα λέγαμε, αλλά παρόλα αυτά κερδίζει φάουλ. Το 9 του Πύργου είναι ένας πολύ ωραίος παίκτης, τουλάχιστον έτσι δείχνει μέσα στο γήπεδο, αλλά και σε άλλα παιχνίδια που τον έχουμε παρακολουθήσει, έχει δείξει ότι έχει ταλέντο. Κοντά μας αυτή τη στιγμή μόλις ήρθε και ένας παίκτης του αντρικού, της ΑΕΛ, ο κύριος Μυρνής, ο οποίος στις 5.30 ώρα στην Πάτρα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε, θα το ρωτήσουμε στο ημίχρονο τι προγνωστικά δίνει. Γυρνάμε στο παιχνίδι, Μακάριος, ο Πύργος ακολουθεί και παίζει ζώνη, Μακάριος Κράγκαρης, Μακάριος Κουλούρης, θέλει πιο γρήγορες αλλαγές νομίζω για να σπάσει η ζώνη. Μακάριος, πολύ ωραίο Μακάριος διεισδύει, ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι, μπάσιμο και καλάθι του Μακάριου. Ο Πύργος κατεβάζει την μπάλα με τον Παρασκευόπουλο, το playmaker. Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης, σουτ άστοχο, Δημητρόπουλος με δύναμη, δεν αφήνει δικαίωμα να αμφισβητηθεί το rebound, βγαίνει μπάλα στον Γκουλούρη. Κράγκαρης επιχειρεί διείσδυση, ένα σουτ ωραίο, Κουλούρης πάλι, ξανακερδίζει ο Κουλούρης, τελικά ο Παπαζαφύρης καθαρίζει τη φάση για τον Πύργο, ίσως να έκανε double εκεί, οι διαιτητές δεν σφύριξαν τίποτα, τελικά με διείσδυση μείωσε το σκορ για τον Πύργο, Μακάριος. Συρίγο. Ακούμε την εξέδρα, να φωνάζει Συρίγο έξω από τον παλέ, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι ο Συρίγος. Κράγκαρης επιχειρεί διείσδυση, ένα πολύ όμορφο καλάθι, δείγμα του ταλέντου αυτού του παίκτη, ο οποίος έχει δυνατότητες να προσφέρει ακόμα περισσότερα. Παπαζαφύρης τώρα επιχειρεί διείσδυση και αυτός με τη σειρά του, άστοχος, κερδίζει όμως ο Πύργος στο rebound. Η μπάλα στον Γαλάνη το Χρήστο, από εκεί στον Διαμαντάτο τον Νίκο, ο οποίος σηκώνεται να κάνει jump shoot, άστοχος. Κράγκαρης προσπαθεί να βγάλει την μπάλα στον εμφυδιασμό για τον Δημητρόπουλο, όμως η μπαλιά του ήταν δυνατή και έτσι βγαίνει out. Μόλις τώρα ήρθε κοντά μου ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο κύριος Τριντάρης, ο οποίος είναι έφορος στο τμήμα στίβου της ΑΕΛ και ταυτόχρονα είναι ο πατέρας ενός μεγάλου ταλέντου, γνωστό στην Ηλία και όχι μόνο στην Ηλία, Πανελληνιονίκης, και μεγάλη μας ελπίδα για ρεκόρ πανελλαδικά και ευρωπαϊκά ίσως. Μακάριος. Αλλάζει με τον Χρήστο Κράγκαρη, γίνεται μια κομπίνα εδώ, γίνεται μια κομπίνα. Μακάριος επιχειρεί τελικά τη διείσδυση, είναι άστοχος. Ξανά η μπάλα για τα Λεχενά. Να δούμε αν θα ξαναγίνει. Δίνει στο Χρήστο Κράγκαρη την μπάλα. Πολύ ωραία ο Χρήστο Κράγκαρης. Μετά από την πάσα του Μακάριου. Ο Μακάριος είναι ένας παίκτης με φοβερή τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι λίγο άτολμος. Δεν παίρνει εύκολα πρωτοβουλίες, παρότι οι παρενέσεις του προπονητού του είναι συχνές και πιεστικές, θα λέγαμε πολλές φορές. Νομίζουμε ότι θα πρόσφερε πιο πολλά στο θέμα, στον τομέα του σκοραρίσματος, αν έπαιρνε πιο συχνά πρωτοβουλίες. Μακάριος λοιπόν κατεβάζει την μπάλα, playmaker για τα Λεχενά.
Ένα σκρινάρισμα το πίσω του τον Κράγκαρη. Μακάριος, Κράγκαρης, πολύ ωραία από το σκριν. Παρολίγο ένα ακόμα όμορφο καλάθι, άστον εκεί. Ναι. Την μπάλα είναι στον Παπαζαφύρη τον Προκόπη. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης επιχειρεί και σημειώνει το καλάθι, το νούμερο 13 του πύργου. Είναι ο Κάρταρης ο Αντώνης. Να μας συγχωρέσετε, μια μικρή καθυστέρηση στα ονόματα της αντίπαλης ομάδας, αλλά δεν τα ξέρουμε ακόμα καλά. Δημητρόπουλος με τη γνωστή του δύναμη. Αλλά γιατί εδώ νομίζουμε ότι τέσσερα έκαναν λάθος, φύριξαν βήματα, ενώ φάουλ ίσως να ήταν και όχι βήματα του Δημητρόπουλου. Τέλος πάντων, οι αποφάσεις των διαιτητών δεν αλλάζουν στο μπάσκετ. Εδώ έχουμε ένα φάουλ. Ένα φάουλ για να δούμε. Μάλλον οι διαιτητές διόρθωσαν το προηγούμενο σφύριγμά τους και έκαναν διπλό λάθος. Αυτά είναι τα λάθη που γίνονται και εκνευρίζεται η εξέδρα και η κερκίδα. Μακάριος, Κράγκαρης, Μακάριος, Κουλούρης. Κουλούρης επιχειρεί το σούτ. Άστοχος Δημητρόπουλος εκεί, έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στην άμυνα του πύργου, έχει διεκδικήσει πολλά.